προβλέψιμος ή και δεδομένος. Να ξέρετε. Λέω λοιπόν το εξής. Υπάρχει Κίνα, υπάρχει Ινδία, υπάρχει Ρωσία που έχουν συμφέροντα στην περιοχή. Ας κάνουμε μια διαφορετική, αν θέλετε, τοποθέτηση. Έλεγα στο 10 του Σεπτέμβριου πήγαινε στις χώρες Αραβικές. Τρέξε. Δεν πήγαινε. Πήγαινε το Δεκέμβριο πήγε. Αυτά, οι καθυστερήσεις αυτές όμως τις εισπράττουμε ως χώρα. Και στο τέλος θα πάμε στη Χάγη. Έγκλημα πάμε. Τώρα με το υποβλητικό, γιατί είδαμε τώρα και στέλνει το ερευνητικό το Γιαβούρ στην Κυπριακή ΑΟΣ. Και τώρα το ερώτημα, ναι, το ερώτημα είναι αυτό που δίνει ως τρέιλερ πάλι για το παρακάτω. Εάν όντως θα μπει στη διαδικασία να το πραγματοποιήσει και να μπει στην περιοχή αυτή, θα στερεόριζουν ότι. Είναι προβλέψιμος. Ό,τι λέει ο Ερντογάν, το κάνει. Μην κοροϊδευόμαστε. Το οικόπεδο αυτό έχει μια ιδιομορφία, ξέρετε. Γιατί δεν ξέρουν περισσότερο. Από το 7-8, 2007 χρόνο ακούω. Το οικόπεδο 8 είναι το μοναδικό που πιθανό να έχει φυσικό αέριο. Γιατί εκεί που πήγε η Τουρκία στο αρχικό στάδιο, στο βόρειο τμήμα της Κύπρου μας, δεν υπάρχουν κοιτάσματα φυσικού αερίου. Είναι κάτω στην τάφρο του Ηροδότου, έτσι λέγεται η τάφρο. Τάφρο του Ηροδότου είναι γεωλογικό μόρφο που έχει μέσα φυσικό αέριο. Το 8 που πάει τώρα έχει φυσικό αέριο. Εδώ τα πράγματα περιπλέκονται. Και α πω και κάτι, αν κάνει το λάθος η κυβέρνηση και μας πάει στη Χάγη, είμαστε χαμένοι από χέρι. Είναι δεδομένο, παιδιά. Δεν πας στη Χάγη να συζητήσεις αν το σπίτι που μένεις και σου ανήκει το παππού σου είναι δικό σου. Είναι λάθος. Ή αν πας, εγώ δεν συμφωνώ, θέτεις άλλα ζητήματα. Αυτοδιοίκητο ύβριο και τενέδου, το λέει η συνθήκη του Ροζάνη. Μιλάμε για αποζημιώσεις Ελλήνων που ξεριζώθηκαν από την πόλη. Μιλάμε για ποντιακό ελληνισμό σήμερα, δηλαδή θέτεις στο τραπέζι ζητήματα και εσύ βάζεις δικά σου θέματα. Αποχώρησε από την Κύπρο των τουρκικών δυνάμεων κατοχής. Θα θέτεις ώστε να πας στην Χάγη, ένα πακέτο για να το συζητήσω. Αν πας μόνο για την υπαλλοκριτήρα και όχι για τα ζητικά τα ζητήματα, θα χάσει την υπαλλοκριτήρα δεδομένου. Το ξεκαθαρίζετε. Πάμε λίγο παρακάτω να πάμε σε ένα θέμα που πάντοτε το βάζουμε σε αυτό το τραπέζι, ότι σας φιλοξενούμε κύριε Πρόεδρε, για να κάνει με το προσφυγικό. Να κάνω μια παρατήρηση και ένα λεπτό. Είναι σημαντικό αυτό. Με ενόχλησε η εικόνα του Υπουργού της Νέας Δημοκρατίας, του Υπουργού της Κυβέρνησης, που πήγε σε ιδιωτικό τηλεοπτικό σταθμό και κατέθεσε το ασφαλιστικό νόμο πριν ενημερωθούμε οι βουλευτές. Η παρουσίαση λέτε πριν από. Με ενόχλησε αφάνταστα. Είναι φίλος μου ο Υπουργός ο Γιάννης, ο οποίος τον ξέρω χρόνια, ήταν ατόπιμο αυτό που έκανε. Δεν μπορείς να πηγαίνεις σε ιδιωτικό τηλεοπτικό σταθμό, άσχετα αν είναι δικό σου ως Νέα Δημοκρατία νοηδολογικά, και να δίνεις το ασφαλιστικό νομοσχέδιο πριν ενημερωθούν οι βουλευτές και η Βουλή. Δεν συμβαίνει σε καμία άλλη μπανανία αυτό το πράγμα. Και πρέπει ήδη ο Πρωθυπουργός να τραβήξει αυτή του Υπουργού. Λάθος του Υπουργού, θα έλεγα ικτρό λάθος, έτσι. Αυτό ως προς την παρουσίαση, ως προς την ουσία, μια που το θίγει, βρεσί. Κώστα είπε και πριν για τις συντάξεις. Έχουμε δει σε κάποια σημεία. Μα αυτό σας λέω. Βγαίνει και δίνει το ασφαλιστικό στο Σκάι. Δεν ενημερώνομαι εγώ. Λέει διάφορα υπουργός, εγώ τον ακούω, έτσι. Λέει αλήθεια. Μα δεν το ξέρω το νομοσχέδιο. Είναι δυνατόν να προσπερνά το Ελληνικό Κοινοβούλιο και να καταθέτει νόμο. Και να το λες, πάρτε σε πει ότι είναι ένα δημόσιο βήμα και αφού ρωτήθηκα. Τι λέτε, ρε παιδιά τώρα, άντε να ακούτε εδώ πάει και έρχεται να πω ότι είναι στην ΕΡ. Τι είναι αυτά που λέμε τώρα, δεν έχουμε απευθύνει προσφύγηση. Όχι, άλλο λέω. Να πω ότι είναι στην ΕΡ που είναι η δημόσια τηλεόραση. Λίγο παρακάτω, πάμε λίγο για το προσφυγικό. Υπάρχει και ένα νέο Υπουργείο ή επανασύσταση Υπουργείου για την διαχείριση. Πριν όμως από αυτό, αν μου επιτρέπει, Μάριο, να κάνω λίγο την εισαγωγή, γιατί είχαμε.